Πάμε να υποδεχτούμε λίγο τον καλεσμένο μας. Εγώ προσωπικά του έχω μεγάλη αγάπη, θέλω να σας πω. Το συνάντησα πρώτη φορά στον όμορφο κόσμο το πρωί, που ήμουν πάρα πολύ μικρή, 25 χρονών, κοριτσάκι, ξεκινούσα τότε, έκανα τα πρώτα μου βήματα στην τηλεόραση. Και σκάει μύτη αυτό το αγόρι και μου πέφτει το σαγόνι. Και μου τραγουδάει και ένα τραγούδι με το μικρόφωνο, έτσι με κοιτούσε με στα μάτια. Και γυρνάω στο σπίτι και παίρνω τη μαμά μου τηλέφωνο και της λέω: «Μαμά, είδα το πιο όμορφο αγόρι που έχω δει στη ζωή μου. Ήτανε ο Κώστας Βαρτάκης». Καλημέρα, για σένα, καλημέρα, λέω, Πανάθεμά σε, για σένα. Τι γίνεται, καλώς ήρθες. Καλώς να, τι γίνεται. Είναι το καθιερωμένο φιλί που χάνεις λίγο χρόνο. Πλάσμα. Δεν μπορώ να μην φιλήσω όλους. Γλυκό μου κάνετε. Πλάσμα, γλυκό μου, τι θυμάσαι αυτή τη μέρα που λέω. Ή μόνο στη δική μου μνήμη έχει χαραχτεί. Δεν θέλω να μόνο, σε προσβάλλω, αλλά όχι. Ήταν πάρα δεν πολύ άκουγα πίσω τι... Δεν άκουγα. Δεν έλεγα στον όμορφο κόσμο όταν σε είδα πρώτη φορά. Που μου τραγούδισε ένα τραγούδι, ναι, έτσι με το μικρόφωνο και εγώ σε κοιτούσα και έλειωνα. Νομίζω θυμάμαι και το τραγούδι. Το... Πες το αυτό. Σου γράφω ένα γράμμα. Σου γράφω μπράβο, ένα γράμμα. Μπράβο, με το πιάνο. Με... Πω, παιδιά, και μου το τραγουδούσες. Και λέω, γύρισα και είπα στη μαμά μου, μαμά, είδα το πιο ωραίο αγόρι που έχω δει στη ζωή μου από κοντά. Ένα κούκλο, εσύ αγόρι μου, ήσουν να είσαι. Πάρα πολύ. Και θα είσαι, ευχαριστώ. Γιατί η ομορφιά σου είναι διαχρονική. Τι κάνεις? Ναι, σαν τον καλό κρασί. Είμαι πάρα πολύ καλά. Είχα ένα άγχος, καταρχήν θέλω να το πω τέτοιο στον κόσμο ότι... Πες μοιρά σου που θα μας έστεινες. Αγχώθηκα πάρα πολύ γιατί είχα στούντιο χθες, τελείωσα στις 5 επειδή γράφω τραγούδια και δεν ξύπνησα ποτέ σήμερα. Α, ναι. Με πήρε ο Γιώργος ο Κουτσούκος εδώ από τη Heaven, μου λέει «Πού βρίσκεσαι?» Στο κρεβάτι μου. Σε ευχαριστούμε, Γιώργο. Ευχαριστούμε, Γιώργο. Για τη συμβολή σου. Είναι από τις λίγες φορές που έχω ντραπεί τόσο πολύ. Δεν ξέρω πότε έκανα μπάνιο, πότε έφτασα. Πώς έφτασα, δεν ξέρω. Σίγουρα έχω φάει πολλά φάσκελα στον δρόμο τώρα που έρχομαι. Έφτασες όμως, αυτό έχει. Αλλά έφτασα και ναι, εντάξει. Και θυμήθηκε στο διάλειμμα που το συζητούσαμε και τα καλημερούδια που έκανες σε αυτό το πλατό. Ήταν ακριβώς αυτό το πλατό. Θες να σου πω και τη διάταξη. Τη θυμάμαι όλο κανονικά. Εκεί ήταν η κουζίνα. Εκεί ήταν το συνεδευξιακό, οι καναπέδες. Από εκεί στην δικιά σας είσοδος ήταν και η δικιά μας η σκάλα που κατέβαινε. Με τον Άρη ήσουν και εσύ. Με τον Άρη, ναι. Α, τον ίδιο σκηνοθέτη. Εντάξει, άρα ήξερες που έρχεσαι. Με τον Άρη, σκηνοθεσία, το σκηνοθέτη, την Ντορέτα Μέιν, καλή ώρα. Την Αγγελική Γιανακοπούλου, που είναι τώρα με τον Νίκο, ήταν αρχισυντάκτρια. Έχω ζήσει πάρα πολύ ωραία. Το ξανά έκανα. Το ξανά έκανα. Με ειδικές συνθήκες, νομίζω ότι θα το ξανά έκανα. Αλήθεια. Βέβαια, τώρα που άργησα και ερχόμουν, θυμήθηκα τα δικά μου τότε που όντως αργούσα. Ναι, κάτι πήρα κάτι μου. Έβγαινε. Όχι, το πρωί δεν μπορώ. Το πρωί, αλήθεια, δεν μπορώ. Τι ζώδιο είσαι? Δίδυμος με δίδυμο. Α, καλά. Γιατί έχετε πάρει το ζώδιο, ρε παιδί. Καλά, δεν έχει. Δίδυμος με δίδυμο. Έβγαινε η Ντορέτα, ξεκίναγε, έλεγε τα θέματα, ξέρεις, πριν το πρώτο διάλειμμα και έμπαινα εκείνη την ώρα. Μέχρι. Α, Στέλιο, ήρθες, δεν σε πρόσεξα. Συγγνώμη που αρχίσαμε. Πρέπει να ήταν πολύ ωραία συνεργασία πάντως με την Ντορέτα. Ήταν φανταστικά, πέρασα φανταστικά. Τρομερή εμπειρία και θεωρώ ότι ήταν, το έχω ξαναπεί, η καλύτερη συνέντευξη σε προσωπικό επίπεδο. Δηλαδή ο κόσμος γνώρισε τον Κώστα και όχι τον τραγουδιστή Μαρτάκη και ό,τι μπορεί να έχει στο μυαλό του, πραγματικά ποιος είναι. Ναι. Γιατί δεν μπορείς να κρυφτείς τρεις ώρες καθημερινά, όταν έχεις νεύρα, όταν έχεις χαρά, όταν είσαι χωρίσει, όταν δηλαδή τις βλέπει ο κόσμος μαζί σου. Όλες τις στιγμές σου. Όλες τις στιγμές σου, ναι. Η αλήθεια είναι ότι εσύ έζησες και πολλές στιγμές τώρα σε εκείνη την εκπομπή. Δηλαδή είχαν συμβεί διάφορα πράγματα. Είχε γίνει και αυτό το συμβάν με τον Παντελή Παντελίδη που ήσασταν στον αέρα. Ήτανε πολλά. Αυτό άστο τώρα, ναι. Λοιπόν, πες μας τώρα σε τι φάση σε πετυχαίνουμε. Στο θέατρο καταρχήν. Είμαι στο θέατρο, στο θέατρο Broadway. Με την Παριζιάννα. Φανταστικό. Είναι η τρίτη φορά που κάνω musical. Βέβαια είναι η πρώτη που είναι τόσο μεγάλη παραγωγή. Με έναν Αντώνη Λουδάρο που έχει δώσει, νομίζω, ρεσιτάλ στην σκηνοθεσία. Και τον είχαμε και καλεσμένο και μας είπε για σένα τα καλύτερα. Για τον σας είχα δει, προσπαθούσα να πάρω τηλέφωνο να τον κράξω. Δεν έπιανα. Να σου πω εγώ που την είδα την παράσταση. Όταν βγαίνει ο Κώστας Μαρτάκης, είναι αυτό που μένεις αποσβολωμένος και λες αποκλείεται. Γιατί βγαίνει πάνω σε μια εξέδρα με σκάλες πολύ σκάλα, ψηλά, ναι, με ωραίο κουστούμι. Και λες αυτό είναι, πρέπει να είναι έτσι το Hollywood, ας πούμε, ή το Broadway. Βέβαια. Και μετά κατεβαίνει και αρχίζει και τραγουδάει και λες πάρα πολύ ωραίο. Και λες, μετά ξεκινάει και την πρόζα του. Και λες, α, είναι καλός και στην πρόζα. Τα λέει. Και γενικότερα. Τα λέει.
Εγώ εντυπωσιάστηκα πάρα πολύ από την παρουσία σου και το είπε και στον Αντώνη μετά. Δηλαδή, και ο Αντώνης το είπε βασικά, ότι ναι. Και ο Αντώνης είναι εντυπωσιασμένος. Νομίζω ότι οφείλεται αυτό στην αντίληψη και στο ότι γουστάρω πολύ αυτό που κάνω. Αλλά ένα μεγάλο ποσοστό νομίζω στο να μου ξεκλειδώσει αυτό που εγώ αντιλαμβάνομαι και πώς θέλω εγώ να το αντιμετωπίσω όλο, έπαιξε πολύ ρόλο ο Αντώνης, έπαιξε πολύ ρόλο η Μπέση, ο Τόνι, η Πινελόπη, δηλαδή είναι μια ομάδα όλοι πολύ καλή ηθοποιοί, καταξιωμένοι. Το καλή, τώρα συγγνώμη που το λέω, δεν θα κρίνω εγώ αυτούς τους ανθρώπους γιατί δεν είμαι ηθοποιός. Αλλά καλώς ή κακώς είναι άνθρωποι πολύ επιτυχημένοι στο χώρο τους, σε αυτό που κάνουν και με έχουν προστατέψει και με έχουν αγκαλιάσει τόσο πολύ που μπορώ και κοκκινίζω κάθε φορά που το σκέφτομαι, που με θεωρούν συνάδελφο. Εσύ σε όλα αυτά τα πειράματα που κάνεις, πειράματα σε εισαγωγικά, ενώ τηλεόραση, ανήσυχο, θέατρο... Νιάτο. Ανήσυχο, νιάτο. Ήμουνα. Νιάτο, τι, μωρό παιδί είσαι. Είναι και μία έτσι, εξερευνείς λίγο το τι μπορείς να κάνεις ή θεωρείς ότι είσαι τραγουδιστής και μετά όλα τα υπόλοιπα είναι έτσι για λίγο. Τραγουδιστής είμαι, αυτό αγαπώ πάρα πολύ, αυτό θέλω να κάνω μέχρι να κλείσω τα μάτια μου ή να με διώξει αυτή η δουλειά. Αλλά είμαι σαν άνθρωπος ανήσυχος, θέλω να δοκιμάσω σχεδόν τα πάντα όσα μπορώ να κάνω τέλος πάντων. Γιατί θέλω να έχω άποψη τεκμηριωμένη, θέλω να το έχω κάνει και να ξέρω. Γιατί δεν μπορώ να κρίνω μια δουλειά ενός ανθρώπου αν δεν το έχεις κάνει και εσύ να δεις από μέσα τι ισχύει. Όλα αφορούν κατά κάποιο τρόπο το τραγούδι, γιατί και η τηλεόραση μπορείς να προμοτάρεις τα τραγούδια σου, μπορείς να είσαι, να σε μάθουν σαν χαρακτήρα πια. Το θέατρο μπορείς, εσύ μαθαίνεις, τραγουδάς το musical και μαθαίνεις, με έχει βοηθήσει πάρα πολύ και οι τρεις εμπειρίες να καταλάβω λίγο... Γιατί καλώς και κακώς δεν έχουμε ζήσει όλα αυτά που τραγουδάμε στο 100%. Οπότε σε βοηθάει να μπαίνεις στη διαδικασία να φτιάχνεις μια ιστορία μέσα για να είσαι πιο αληθινός στο τραγούδι. Το dancing, ας πούμε, που είχα κάνει με είχε βοηθήσει στο να μάθω ακριβώς το σώμα μου. Για να μπορώ να είμαι καλός στη σκηνή. Δηλαδή όλα τα δοκιμάζω και τα κάνω γύρω από τη δουλειά μου όμως. Ναι. Αν μπορούσες να καθορίσεις έτσι το μέλλον σου, το σύντομο, το κοντινό, δηλαδή την επόμενη σεζόν. Πού θα ήθελες ιδανικά να είσαι, τηλεοπτικά, σε σκηνή, δεν ξέρω, στο θέατρο. Δηλαδή, πού θα βάζεις τον Κώστα, θα μου πεις, ξέρω, εγώ θα ήθελα να κάνω αυτό στη νύχτα, αυτό στην τηλεόραση. Ναι, σίγουρα σε μαγαζί μια ωραία συνεργασία που να περνάω καλά. Και αυτό το τονίζω γιατί θεωρώ πια, μετά από τα όσα χρόνια, δεν είναι πάρα πολλά, αλλά δεν είναι και λίγα που είμαι στο χώρο, νομίζω ότι έχω καταφέρει να μπορώ να επιλέξω στη δουλειά που θα είμαι να περνάω καλά. Δεν μπορώ τη σοβαροφάνεια, δεν μπορώ τις κόντρες, δεν μπορώ καθόλου, δεν μου αρέσουν αυτά. Γιατί νιώθω ότι δεν μπορώ να αποδώσω. Περνάς καλά και να θέλεις να σταματήσει. Ναι, αλλά ποτέ δεν έχω αποχωρήσει από κάτι, γιατί όταν ξεκινάω κάτι θέλω να το τελειώνω. Με όποιες και αν είναι αυτές οι συνθήκες. Οπότε σφίγγεις τα δόντια και λες. Οπότε ναι, προσπαθώ να φερθώ όσο πιο επαγγελματικά μπορώ. Εντάξει, πολύ βασικό είναι αυτό που λες. Ναι, οπότε γιατί δεν μου φταίνει και άλλοι. Γιατί μπορεί να έχουμε τσακωθεί εμείς, ας πούμε, αλλά είναι και άλλοι άνθρωποι που δουλεύουν στο μαγαζί. Δεν μπορώ να τους αφήσω επειδή τσακωθήκαμε εμείς, ας πούμε, ή δεν έχω τσακωθεί. Κάτι δεν μου πάει το κραγιόν, ας πούμε. Και δεν σου πάνε τα μάτια. Ναι, η χημεία, ρε παιδί μου. Ναι. Μπορεί να μην δέσει το γλυκό, μπορεί να συμβεί αυτό. Αυτό που συμβαίνει φέτος, το έχω παρατηρήσει κι εγώ και στεναχωριέμαι, να σου πω την αλήθεια. Γιατί θεωρώ ότι είναι πολύ λάθος αυτό το... Πρέπει να προσαρμοστούμε λίγο στην εποχή και πρέπει λίγο να καταλάβουμε ότι εμείς καταρχήν έχουμε ψηλοδιώξει τον κόσμο από το θέαμα. Αυτή είναι η άποψή μου. Και ισχύει εντυενώσει ότι πρέπει να ενωθούμε, να κατεβάσουμε λίγο τα στάνταρ μας, όσο παίρνει τον καθένα, και να ενωθούμε. Γιατί ο κόσμος νομίζω έχει ανάγκη να δει πια... σχήματα όπως έχουν αρχίσει και γίνονται δηλαδή τα τελευταία χρόνια, θέλει κι άλλο. Θέλει κι άλλο και θέλει να είναι και ενωμένη λίγο η καλλιτέχνη. Πιο μεγάλα σχήματα εννοείς, με πιο πολλά. Πιο μεγάλα σχήματα μαζί. Που γίνονται σχήματα. Δηλαδή πέρσι, ας πούμε, η πρόπερση ήταν Μαζονάκης, Πάολα, Ρόκος, Αναστασιάδης. Δηλαδή είναι μεγάλο σχήμα. Ναι. Αλλά και το συγκεκριμένο σχήμα κιόλας ξέρω ότι έσκησε, γιατί κάνανε και ντουέτα μεταξύ τους. Δεν ήταν ο καθένας στο πρόγραμμά του, απλά αναγκαζόμαστε να δουλέψουμε μαζί. Νομίζω ότι έχει ανάγκη ο κόσμος να δει τους καλλιτέχνες που θαυμάζει και αγαπάει να τους δει μαζί. Έχεις ιδανικό. Κι ας είναι ψέματα, ρε παιδί μου. Θα μου πεις ότι εγώ θα ήθελα αυτό να κάνω του χρόνου.
Έχεις κάτι στο μυαλό σου που θα μπορούσα να μου πεις? Δεν έχω σκεφτεί, όχι. Να σου πω με ποιους δεν έχω δουλέψει, γιατί έχω δουλέψει σχεδόν με όλους. Δεν έχω δουλέψει με την Άννα Βύση. Δεν έχω δουλέψει με το Σάκη Ρουβά. Ωραίο θα ήταν αυτό με το Σάκη Ρουβά, δεν το βλέπατε. Ωραίο θα ήταν. Περίμενες να βγουν και οι δύο πάνω στη σκηνή. Και μαζί. Τέλειο. Εγώ θα έρθω. Δεν αγοράζουμε. Ρούβο Μαρτακίτσα. Δεν έχω δουλέψει, νομίζω με όλους τους άλλους έχω δουλέψει. Πολύ ωραία ιδέα έδωσες, εγώ εκεί λέω να τα αφήσουμε, στο Σάκη Ρουβά και να το αφήσουμε έτσι να υπάρχει εδώ στο τραπέζι. Ωραία πρόταση. Και θέλω να μας πεις και για το καινούργιο σου τραγούδι που έρχεται έτσι την πιο ερωτική περίοδο. Βγαίνει τη Δευτέρα τώρα αποκλειστικά και κυκλοφορεί πια ευρέως, δεν ξέρω πώς θα το πω, παντού την Παρασκευή. Λέγεται Σοκολάτα. Uh-huh. Είναι ένα από τα τραγούδια που... το στυλ τραγουδιού που με ξέρει ο κόσμος και πολλές φορές όταν λέω τα dance ή τα χαρούμενα, τα ρούμπες και όλα αυτά μου λένε πολύ ωραία, αλλά πες μας αυτές τις καψουρομπαλάντες σου, τις ωραίες. Ένα καψουρομπαλάντα και 14 Φεβρουαρίου. Ναι, με αυτό μας είναι από αυτά τα τραγούδια. Αυτό το βλέμμα από εμάς να τα ακούσουμε λίγο, το ναι. Ναι. Μπορούμε. Μια σοκολάτα στην καρδιά του χειμώνα. Να πάρω και ύφος. Ναι. Όχι τέτοιο. Όχι τέτοιο. Για να σε λυπηθούνε. Δείξε μου λίγο, δείξε μου. Έτσι. Α, τέτοιο, μισό. Αλήθω τώρα. Σεξι. Αυτό, έτσι. Μην τον ακούς, καλέ. Μην νομίζω τον ακούς, θα φάω κάποια σοκολάτα. Θα σε πάρεις το λαιμό του. Καλή επιτυχία, λοιπόν, στο καινούργιο τραγούδι. Σε ευχόμαστε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ. Εγώ σας ευχαριστώ. Και ό,τι όπως ονειρεύεσαι, ρε παιδί μου, την επόμενη σεζόν, εγώ αυτό θέλω να σε ευχηθώ μέσα από την καρδιά μου. Να μπουν όλα εκεί που τα θέλεις. Νομίζω και στο θέατρο θα ξαναέκανα. Και τηλεοπτικά θα ξανά. Όλα θα τα έκανα. Κάτι έχεις τώρα που δεν μου λες ακριβώς και που λέω. Όχι, φιλάκια, γεια σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι, εντάξει. Ναι, εντάξει, τι τώρα, να μου πει. Το κοιτάτε έτσι από εκεί. Εσείς θέτε. Λένε να πει, λένε τα παιδιά. Άντε, δώσε μας ένα τυράκι λίγο. Όχι, ότι έχω συζητήσει. Μιούζικαλ ή δράμα. Ή κομμωδία. Μιούζικαλ. Μιούζικαλ και είναι και νομίζω πώς θα μπορούσα να πω στο τραγούδι ότι συνεργάζομαι, ας πούμε, με τον Φίβο έχω συνεργαστεί, με τον Θεοφάνους ή με τον Βαρδί, κάτι πιο σπουδαίο, είναι κάτι αντίστοιχο στο χώρο του θεάτρου. Εντάξει, κάτι είπες, ελπίζω να μην σε δίνουνε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν σήμερα εδώ και που πρόλαβες. Ευχαριστώ πάρα πολύ, εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.